Φίλες και φίλοι του ΠΑΟΤΟΒ, καλησπέρα από τον Χριστό Παύλο Γιανακόπουλος. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κοντά στον ΠΑΣ Γιάννενα για την 12η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Πρεμιέρα στον δεύτερο γύρο λοιπόν, λίγο πριν ολοκληρωθεί το 2022. Όπως βλέπετε και εσείς, έχει ξεκινήσει ήδη και η παρουσίαση των δύο ομάδων. Ολοκληρώθηκε αυτή των φιλοξενούμενων από την πλευρά του ΠΑΣ Γιάννενα. Έχει ξεκινήσει και αυτή του Παναθηναϊκού. Πάμε και εμείς να δούμε τις δωδεκάδες των δύο ομάδων. Δωδεκάδα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο ΠΑΣ Γιάννενα δεν έχει 12 παίκτριες στη διάθεσή του, ο κόουτς Γιάννης Μαργαρίτης. Γιάννενα που έχουν την Τεράι Μπρίξ, την Κωνσταντίνα Σαραγιαννίδου, την Κατερίνα Μαρίνη, την Άσπα Καλαμπάκου, παλιά γνώριμη του Παναθηναϊκού, παίκτρια που έχει αγωνιστεί με το τριφύλι στο στήθος. Κατερίνα Στεργίου, Αναστασία Τζίμου, Μαργαρίτα Έφα, Λιάννα Κομπετσβίλη και Μαρίνα Εβόντο. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει κάποια σοβαρή διαφοροποίηση. Τσαστρίντα, Αγγελική Γιάκα, Φέη Κοτούλα, Πινελόπη Παυλοπούλου, Έμιλι Πότερ, Κατερίνα Σωτηρίου, Ελισάβετ Μπουντούρη, Διονυσία Αλεξανδρή, Ζένια Παλάσκα, Ρίκα Κάρτερ, Δέσποινα Θέοδρο Μανουλάκη και Αντιγόνη Χεριστανίδου. Ομάδα της Ελένης Καμπογιάννη που προέρχεται από την πολύ μεγάλη νίκη πρόκριση μέσα στο σεφ κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό. Οι πράσινες με ένα εντυπωσιακό παιχνίδι σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης κατάφεραν να πάρουν την νίκη με 66-60, να προκριθούν στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου θα βρεθεί και η έτερη ομάδα που είναι σήμερα στο παρκέ, ο ΠΑΣ Γιάννενα, μαζί με την Νίκη Λευκάδας και την Ελευθερία Μοσχάτου. Πράσινες λοιπόν που είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του πρώτου στόχου της σεζόν, αν μην κρυβόμαστε. Θα πρέπει να συμβούν σημεία και τέρατα για να χάσει ο Παναθηναϊκός από οποιαδήποτε από τις άλλες τρεις ομάδες. Ο νικητής του ζευγαριού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό που διεξήγησε ο ΣΕΦ ουσιαστικά βρίσκεται αγκαλιά με τον τίτλο. Πράσινες που πάτησαν μπορούμε να πούμε πάνω στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Είχαν σε όλη τη διάρκεια πολύ καλή απόδοση, εξάλειψαν το κακό τελευταίο δεκάλεπτο που είχαν στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Κατάφεραν να αποκρούσουν την αντεπίδεση που έκανε ο Ολυμπιακός μετά το 35. Παρέμειναν ψύχραιμες οι πράσινες συγκεντρωμένες και χάρη στο μεγάλο τρίποντο της Διονυσίας Αλεξανδρή, όταν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 60-59, πήραν την νίκη. Να πούμε και τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, είναι ο κύριος Κούτσο Δήμος, η κυρία Χαϊνά και ο κύριος Καραμπιτσάκος. Παναθηναϊκός που αυτό που το παιχνίδι είναι προτελευταίο στην φετινή σεζόν, θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στην Δάφνη του Αγίου Δημητρίου την τοπική ομάδα, κλείνοντας τις υποχρεώσεις του για το 2022. Και ευελπιστώντας να ξεκινήσει την νέα σεζόν με τον καλύτερο τρόπο, έχοντας μπροστά του το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 32 στο ΆΚΑ κόντρα στην Ισραηλινή Ελιτζούρ Χολών. 5 Γενάρη στις 7 το παιχνίδι, ήδη τα εισιτήρια είναι προς διάθεση. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site του Ερασιτέχνη και να προμηθευτεί το εισιτήριο για την αναμέτρηση. Πάμε να δούμε σιγά σιγά και τις αρχικές πεντάδες των δύο ομάδων. Μαρίνη, Καλαμπάκου, Εβόντο, το Κομπετσβίλη για την πλευρά του ΠΑΣ. Αυτές είναι οι πέντε παίχτες που έχει παρατάξει ο Γιάννης Μαργαρίτης. Πάμε να δούμε και την αρχική πεντάδα για το τριφύλι. Πινελόπη Παυλοπούλου, Αρίκα Κάρτερ, Τσάρση Τιρίντα, Έμιλι Πότερ και Κατερίνα Σωτηρίου. Ο ήχος νομίζω περνάει ήδη στις οθόνες σας. Το γήπεδο του τριφυλιού είναι σχεδόν κατάμεστο. Υπενθυμίζουμε πως υπάρχει μετά και το παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας κοντά στον Όφη της 9.30, αλλά και το παιχνίδι στο βόλι ανδρών του Τριφυλιού για το δεύτερο παιχνίδι του Link Cup κοντά στον ΠΑΟΚ. Παίχτες παίρνουν θέση για το double της αναμέτρησης.
Έχει σημασία να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός ψυχολογικά. Είναι ένα παιχνίδι που, όπως λένε και στο πράσινο στρατόπεδο, το εκτέλεσε πολύ και η αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Δεν είναι και λίγο να αποκλείσει τον αιώνιο αντίπαλο εκτός έδρας και να τον θέτει ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου και να βρίσκεσαι και εσύ αγκαλιά με αυτόν. Μπρίξ και Μίλι Πόντερ θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή του παιχνιδιού. Αυτή θα καταλήξει στα χέρια τη Τσάστη Ρίδη και εκείνη στην Παυλοπούλου που θα οργανώσει την πρώτη επίθεση τη αναμέτρηση. Κάρτερ, Πότερ, θα πάει τα 3 μέτρα, θα αστοχίσει. Το rebound από την Σαριανίδου και η Μαρίνη θα αναλάβει να οργανώσει αυτή την πρώτη επίθεση του ΠΑΣ. Μπρίγκς, Σαριανίδου βγήκε από τα σκρίνη με δίπλα την Παυλοπούλου. Καλαμπάκου, 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τον ΠΑΣ, έχει πάνω στην Κάρτερ. Θα πάρει το σύν από την Μπρίγκς. Τελειώνει ο χρόνος, καλή εδώ η άμυνα για τον Παναθηναϊκό, εκτός της οποίας το σούτ από την Μαρίνη, rebound από τον Παναθηναϊκό και κατέρνα στο τρίπο προσπαθεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Βρήκε μπροστά της την Σαριανίδου, άλλαξε με την Ρίτ, θα πάρει το σούτ. Θα στοχίσει επιθετικό rebound όμως από την Ρίτ. Ο Αμερικανός θα πάρει το σούτ, 0-3 για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει βρει λύση μέχρι στιγμή στην άμυνα ζώνης που έχουν εφαρμόσει τα Γιάννενα από την κίνηση του παιχνιδιού. Κομπεϊσβίλη για την Μαρίνη, προσποιήθηκε, θα πάρει το σούτ. Θα στοχίσει, Παυλοπούλου στο rebound. Αφήνει για την Πόντερ, κοντά στο καλάθι, double team. Ίσως να της έγινε κεφάλι, μπορεί να καταλήγει στα γέρια της Καλαμπάκου. Συμπληρώνουμε 1,5 λεπτό χωρίς σκορ στο παιχνίδι. Παθιάννενα θα κάνει το 0-2. Σαριανίδου θα πετύχει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Παυλοπούλου θα πάρει το σύν από την Πότερ. Στη γωνία για την Κάρτερ, ο Μαρκάρης θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει. Νέο rebound από την Καλαμπάκου. Μπρίξ με αντίπαλο την Πότερ. Εγώντο. Για τη Σαριανίδου είπαμε σε βήματα, άρχισε να βάλει την μπάλα στο παρκέ στην προσπάθειά της να κεράσει το μαρκάρισμα της Κάρτερ. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό εκτός τελικής γραμμής και ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι. Κόλμος που όσο πάει και αυξάνεται εδώ στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος. Παυλοπούλου. Κάρτερ. Πότερ από την προς των Βολών θα πάρει το σούτ. Την μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Με λίγη δόση τύχης. Παναθηναϊκός ισοφαρίζει σε 2-2. Προσπάθησε να κλέψει η Παυλοπούλου. Έβλεχε έτσι πάνω στην μπάλα. Τελικά τα κατάφερε η Σωτηρίου να κλέψει. Μπρίξε έχασε την ισορροπή. Την μπάλα κατέρευσε στα χέρια της Αλληνίδας Φόργουρντ. Παυλοπούλου έκανε το λάθος. Εγώ το κέρδισε την μπάλα και βγαίνει στον εφηδιασμό. Γύρισε η Αμερικανή, θα βρήκε τον στόχο. 2-4. Κάρτερ. Να τα Γιάννη να συνεχίζουν την άμυνα ζώνης. Παναθηναϊκός σε αυτές τις πρώτες επιθέσεις δεν έχει καταφέρει να βρει αντίδοτο. Σωτηρίου έχει την πλάτη στην Σαριανίδου, θα γυρίσει πολύ όμορφα. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ, όχι. Έχουν δοθεί βήματα. Κυρία Χαϊνά έδωσε βήματα. Ελένη Καπογιάννη που ζήτησε χαρακτηριστικά από την Κατερίνα Σωτηρίου να πάρει το σούτ όταν βρέθηκε μαρκάριστη. Καλαμπάκου με την Μπρίξ. Εγώντο θα πάρει το σούτ, θα αστοχίσει. Το rebound από την Ρίτ που θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα δώσει για την Κάρτερ. Πότερ, Μπρίξ θα κάνει κατευθείαν το φάουλ. Παναθηναϊκός που προσπαθεί με την Καναδί Σέντερ να εκμεταλλευτεί την υψωματική διαφορά που έχει με την αντίπαλό της. Σε κάθε ευκαιρία της περνάει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Πότερ σε μόνο μία περίοδο δεν καταφέρει μέχρι τώρα να βρει τον στόχο. Η κατοχή θα είναι από την τελική γραμμή. Να έχουμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Η Καλαμπάκου θα καθίσει στον πάγκο. Η Έφα θα περάσει στο παιχνίδι. Κάρτερ.
το φάουλ από την Σαριανίδου. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τα Γιάννηνα στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός δεν έχει πέσει ακόμα σε κάποιο φάουλ μας σε αυτή την πρώτη περίοδο. Μικρή διακοπή να διευθυνθεί ένα θέμα με το χρονόμετρο. Και το παιχνίδι ξεκινάει και πάλι. Παυλοπούλου είναι στην επαναφορά του Σέιντεν Πότερ. Ριντ. Παυλοπούλου στη γωνία. Και πάλι κοντά στο καλάθι μπαλά για την Πότερ. Παυλοπούλου έμεινε να μαρκάρει. Θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει το rebound από την Wondo. Από την ΕΦΑ, συγγνώμη. Και η Μαρίνη θα οργανώσει αυτή την επίθεση για τα Γιάννενα. Μπίξ. Κακή η πάσα της Αμερικανίδας και στον πάγκο τον, του πάση η μπάλα. Νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Κάτι παραπάνω από 6 λεπτά ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πολύ χαμηλό το σκορ σε αυτή την πρώτη περίοδο. Ο Λεπούλου θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει Πότερ. Σωτηρίου θα πάρει την baseline, θα δώσει πολύ ωραία για την Emily Potter. Η μπάλα δεν της έκανε, το χατήρι. Θα κερδίσει όμως το foul, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Την ευκαιρία να ισοφαρίζει και να κάνει και τέσσερις τους προσωπικούς της πόντους. Potter θα ευσοκίσει την πρώτη βολή, 3-4. Έφτιαξε και στην δεύτερη, θα ισοφαρίσει 4-4. Και σε μια αλλαγή που θύμισε κάπως βόλεϊ, ο Γιάννης Πακαλαμπάκου πέρασε και πάλι στο παρκέ, πήρε την θέση της ΕΦΑ, μάλλον κάτι δεν άρεσε στον coach Μαργαρίτη. Μπρίγκς. Σαραγενίδου βρήκε από τα σκρίνη, πήρε την μπάλα, έχει την Σωτηρίου πάνω, θα πάρει τον δεξί διάδρομο, θα πετύχει το καλάθι, 4-6. Κάρτερ θα δώσει για την Ριντ. Έχει την Εγόντα στην πλάτη της. Και πάλι Κάρτερ. Θα γυρίσει, θα πάρει το σουτ. Θα ευστοχίσει. Παναθηναϊκός σιγά σιγά αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του στην επίθεση. Μάλιστα από τον πάγκο ζητούν τον Παναθηναϊκό να κάνει και φάουλ. Εδώ η Σάρη Γενίδου θα στοχίσει στο τρίποντο. Παναθηναϊκός που δεν έχει υποπέσει ακόμα σε κάποιο φάουλ. Σε αυτή την πρώτη περίοδο. Ωραία η κυκλοφορία της μπάλας εδώ. Ριντ, γιατί θα πάρει το σουτ, θα πετύχει το καλάθι, 8-6. Παναθηναϊκός που θα πάρει για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι προβάδισμα στο παιχνίδι. Ενώ ο ΑΕΣ Πακαλαμπάκου φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, θα καθίσει και πάλι στον πάγκο. Η ΕΦΑ θα περάσει στο παιχνίδι Κουτσένη, η Ελληνίδα Γκάρντα. Κάθισε κιόλα στην καρέκλα, φαίνεται να πιάνει τον αριστερό της στράγαλο. Ο Μπρίξ θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει, μπέλα καταλήγει στα χέρια της Παυλοπούλου. Προσπαθεί να τρέξει, Κάρτερ. Ριντ. Και πάλι Κάρτερ έμεινε για λίγο μαρκάριστη, δεν πολύ σκέφτηκε. Πήρε το σουτ, στόχισε. Emily Potter προσπάθησε για το επιθετικό rebound στην διεκδίκηση, όμως η μπάλα κούμπησε την τελική γραμμή. Νέα κατοχή για τον Paz Γιάννενα. 8-6 παραμένει το σκορ, 4-17 ακόμα για, για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μπρίξει με αντίβολα την Reed. Κακή πάσα, Σκατερίνα Σωτηρίου που τρώσε ψωμί της τέτοιες φάσεις. Θα φύγει στον ευνηδιασμό, άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα με την Reed. 16 για τον Παναθηναϊκό. Αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού που θέλει η Ελένη Καπογιάννη. Πίεση στην άμυνα και προσπάθεια να τρέξει ο Παναθηναϊκός με κάθε ευκαιρία στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό ήταν και το πρώτο φάουλ του Τριφυλιού στο παιχνίδι από την Πενελόπη Παυλοπούλου. Σαριγενίδου με αντίπαλο την Κάρτερ θα πατήσει την αποστάρι. Κακό το τελείωμα, η μπάλα κατέληξε στα χέρια της Πότερ και η σειρά της Κάρτερ να τρέξει στον ευνηδιασμό.
Θα δώσει για την Reed. Είχε και την ευκαιρία να τελειώσει την φάση. Potter. Πολύ ωραία η αλλαγή κατεύθυνση. Δεν κατάφερε όμως να συγκρατήσει την μπάλα. Αυτή κατέληξε εκτός τελικής γραμμής από τα δικά της χέρια. Και έχουμε και το πρώτο time out στο παιχνίδι. 3:40 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Εμείς θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε και πάλι για το υπόλοιπο του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστροφή και πάλι στο κλειστό της Λεωφόρου, 16 το σκορ, Παναθηναϊκός που σταδιακά ανεβάζει την απόδοσή του. Βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά του. Έχει πρώτη σκορ την Έμιλι Πότερ με 4 πόντους και από εκεί και πέρα από 2 έχουν η Κατρίνα Σωτηρίου, η Τσάστη Ριντ και η Αρίκα Κάρτερ. 4 πόντους από την πλευρά του πας έχει η Σαριγιαννίδου. Το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι. Διαφοροποίηση στην πέντα του Παναθηναϊκού. Δέσποινα Θεοδωρίου Μανολάκη πέρασε στο παιχνίδι. Κατερίνα Σωτηρίου κάθισε στον πάγκο. Μπρίξ γύρισε. Δύσκολο καλάθι. 18. Το Βλεπούλου θα δώσει για την Ριντ. Βήματα από την Αμερικανίδα. Μπαλά εκτός τελικής γραμμής για τον ΠΑΣ. Σαριγιαννίδου θα αναλάβει να οργανώσει και αυτή την επίθεση για την ομάδα των Ιωαννίνων. Επιθετικό φάουλ από την Μπρίξ πάνω στην Πινελόπη Παυλοπούλου. Η Ελληνίδα Γκάρντ προσπάθησε να ακολουθήσει την Μαρίνη. Μπρίξ μετακίνησε το σώμα της στην προσπάθεια να κάνει screen στην συμπαίκτριά της. Υπέπεσε στο επιθετικό φάουλ. ΠΑΣ συμπλήρωσε τα 4 ομαδικά. Παναθηναϊκός που σε κάθε παράβαση από εδώ και πέρα θα πηγαίνει στην γραμμή των βολών. Κάρτερ θα δώσει και την Ριντ, Παυλοπούλου. Βγήκε μπροστά στην Πότερ, η Μπρίξ ακούμπησε την μπάλα αυτή, έθεσε στα χέρια της Μαρίνη και Σαριγιαννίδου. Η Μπρίξ θα πάρει το σούτ, έμεινε για λίγο μαρκάριστη. Θα στοχίσει, νέο rebound από την Ριντ. Τέταρτο το rebound για την Αμερικανίδα, Κάρτερ. Έχει πάνω της την έφαγε να δούμε αν θα δεις να την παίξει στο ένα συναντίον ενός. Το τρίποντα από την Πότερ τελικά, άστοχο. Το rebound από την έφα. Μαρίνη έχει πάνω της την Παυλοπούλου. Θα της κάνει το φάουλ. Δεύτερο φάουλ στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και δεύτερο προσωπικό φάουλ για την Πινελόπη Παυλοπούλου που θα καθίσει στον πάγκο. Στη θέση της θα περάσει η Διονυσία Αλεξανδρή. Η αρχηγός του Τριφυλιού που δέχεται και κάποιες ολικίες από την Ελένη Καπογιάννη. Έφα έχει πάνω της την Πότερ. Έβαλε ωραίο το σώμα της κάτω από το καλάθι. Βρήκε στόχο και ισοφάρισε σε 10-10. Σέρι 4-0 για τον ΠΑΣ. Ενώ σε λίγο θα πούμε και στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Κάρτερ, Ριντ. Αλεξανδρή, Ριντ, έχει στην πλάτη στην Μαρίνη Κάρτερ. Στην γωνία η Αλεξανδρή που μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Παναθηναϊκός που μετράει με αυτό 0 στα 6 τρίποντα. Πράσινες που δεν έχουν καταφέρει έξω από τα 6.75 να βρουν τον στόχο. Φάουλ από την Θεοδωρά Μανολάκη. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Εδώ θα περάσει το παιχνίδι και η Αντιγόνη Χεριστανίδου. Λογική λέει θα πάρει τη θέση της Έμιλι Πότερ. Πράγματι, Καναδί σέντερ θα καθίσει στον πάγκο.
Ρένι Καμπογέννη που αναζητά να βρει το σχήμα που θα τη δώσει ενέργεια. Παναθηναϊκός είναι στατικό σε ορισμένε επιθέσει. Αυτό το δρίβοντο από την Μαρίνη. Κάρτερ. Προσπάθησε να πάει στο εναντίον ενός δικαιωμένου της όμως την Σαριανίδου. Ριντ με την Εουόντο και πάλι Κάρτερ. Στην κάνει γωνία η Αλεξανδρή. Θα πάρει την baseline. Πολύ ωραίο το καλάθι από την Διονυσία Αλεξανδρή. Σαριανίδου. Εουόντο. Έχει πάνω της την Θόδωρο Μανολάκη. Κυρία Χαϊνά επέδειξε και πάλι την παράβαση. Τέταρτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό που έχει την Πινελόπη Παυλοπούλου με 2 και πλέον με 2 είναι και η Δέσποινα Θεόδωρο Μανολάκη. Ενώ η Καλαβάκου πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Φαίνεται κιόλας να πατάει κανονικά, να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Μπρίγκς, 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Πάξ. Καλαμπάκου θα πάρει τον αριστερό διάδρομο. Θα δώσει για την Εγώντο. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Τριφύλλη. Έκλεισε όλους τους διαδρόμους στις παίκτριες του ΠΑΣ. Και έτσι η μπάλα τους έμεινε στα χέρια. 12-10 το σκορ. Κάρτερ. Για την Αλεξανδρή. Πλάγιο pick and roll με την χέρι Στανίδου. Θα πάρει το σούτ, θα στοχίσει. Μπάλα κατέληξε στα χέρια της Καλαμπάκου. Παναθηναϊκός που θα έχει κάτι παραπάνω από 4 δευτερόλεπτα αν ο ΠΑΣ εξαντλήσει τον χρόνο της επίθεσής του. Εουόντο. Θα δώσει για την ΕΦΑ. Κοντά στο καλάθι και την Μπρίξ. Αμερικανικό τρίγωνο από τον ΠΑΣ. 12-12 το σκορ. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. 4. Αλεξανδρίδη την Ριντ. Κακή η πάσα της Αμερικανίδας. 0,5 μόνο ακόμα, 5 δέκατα του δευτερόλεπτου. Είναι πολύ δύσκολο ο ΠΑΣ να βρει ποτέ νομίζω καν επίθεση. Καλαμπάκου μάλιστα δεν σούταρε καν. Τέλος πρώτης περίοδου, 12-12 το σκορ. Παναθηναϊκός δεν έχει ακρή ακόμα με εξαίρεση κάποιες εξάρσεις και κάποια ξεσπάσματα που είχε κατά την διάρκεια της πρώτης περίοδου τον ρυθμό του. Ελένη Καμπογέννη που φαίνεται κιόλας και από, από τον τρόπο του στόματός της, από την στάση της, έχει παράπονα από τις παίχτριές της. Εμείς θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε και πάλι για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Και πάλι μαζί από τον Χριστόπαυλος Γιαννακόπουλος, 12-12 το σκορ. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος. Παναθηναϊκός που θα ξεκινήσει με την ίδια πεντάδα με αυτή που ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Έναξη λοιπόν στην δεύτερη περίοδο, η Μαρίνια είναι στην, έχει την μπάλα, Διονυσία Αλεξανδρή. Με το καλημέρα έκλειψε την μπάλα στην δεύτερη περίοδο. Δεύτερη συνεχόμενη καλή άμυνα για τον Παναθηναϊκό μετά από εκείνη το τέλος της πρώτης περίοδου. Αλεξανδρή θα πάρει το σκρίνο από την χέρι Στανίδου. Θα της δώσει την μπάλα, το σουτάκι από τα 4 μέτρα. Με ίσως μια δόση τύχης. Μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. 14-12. Έφα, Καλαμπάκου, Εουόντο, έχει στην πλάτη στην Κάρτερ, θα γυρίσει, θα πάρει το σούτ, θα στοχίσει το rebound από την Χέρι Στανίδου, ενώ ετοιμάζεται και η Έμιλι Πότερ να περάσει στο παιχνίδι. Κάρτερ,
Δεν το σκέφτηκε, πήρε το σουτ και ευστόχησε. Παναθηναϊκός που σπάει το ρόδι επιτέλους έξω από τα 6-75. Πρώτο τρίποντο για το Τριφύλλι. Μετά από 7 προσπάθειες. Ρίτ θα κλέψει και όλα στην μπάλα. Τελικά αυτή κατέληξε για τη Σε Βόντο. Και τελικά αυτή θα καταλήξει σε πράσινα χέρια. Αυτά τη Αλεξανδρή. Πολύ ωραία πάσα τη για την Κάρτερ. Ευθύνησε για την Ρίτ. Ίσως υπάρχει φάουλ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες έντονες και από τον Πάγο και από την Εξέτρα. Δεν έδωσαν κάτι τρεις γητές. Ενώ ετοιμάζεται διπλή έλεγε για το Τριφύλλι. Πότερ και Κοτούλα θα περάσουν στο παρκέ. Δεν θα ρωμανολάκι, έβαλε τα χέρια της στην μπάλα. Αυτή κατέληξε εκτός τελικής γραμμής. Πας που έχει ακόμα 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Κάρτερ και Ρίντ θα καθίσουν στον πάγκο. Πότερ και Φέικο Τούλα πέρασαν στο παιχνίδι. Κακή επαναφορά από την ΕΦΑ. Η μπάλα βρήκε το κάτω μέρος του ταμπλό. Έχω την εντύπωση ότι η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Γιατί υποστηρίζουν πως έχει βρεθεί χέρι παίχτειας του Τριφύλλι πριν αυτή καταλήξει στο κάτω μέρος του ταμπλό. Βήματα και τέλος χρόνου και βήματα. Ακόμα μια καλή άμυνα για το Τριφύλλι. Η ΕΦΑ είπε μέσα στην παράβαση, έτσι καλλιώς όμως έχω την εντύπωση ότι δεν θα προλαβαίνει να εκδηλώσει επίθεση. Χεριστανίδου. Σιγά σιγά ανεβαίνουν και τον Ντεσιμπέλ και στις εκθέσεις του Κρίστου Παύλου Γιαννακόπουλου. Πολύ ωραία πάσα της Πότερ. Με ταμπλό η Χεριστανίδου αστόχησε όμως. Καλαμπάκου. Το φάουλ από την Χεριστανίδου. Πρώτο φάουλ σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Μπρίξ που είναι ο κινητήριος μοχλός για τον πας στην επίθεσή του. Μπάλα περνάει από τα χέρια της Αμερικανίδας σχεδόν σε όλες τις επιθέσεις. Επαναφορά από την τελική γραμμή με την Καλαμπάκου. 14 δευτερόλεπτα έχει ακόμα πας για να εκδηλώσει επίθεση. Εβόντο, έχει πάνω της στην Θεοδωρο Μανολάκη. ΕΦΑ, Καλαμπάκου συγκράτησε την μπάλα, θα πάρει και το σουτ. Κακό έμπολα δεν βρήκε στην Στεφάνου. Αλεξανδρή. Χεριστανίδου έχει στην πράγη στην Μπρίξ. Στην αδυνατή πλάκη την Θεοδωρο Μανολάκη, καλή κυκλοφορία. Κοτούλα θα πάρει το αμαρκάρι, στο τρίποντο θα στοχίσει. Καλή κυκλοφορία παρόλα αυτά εδώ για τον Παναθηναϊκό. Είχε υπομονή στην επίθεσή του, βρήκε το αμαρκάρι στο σουτ. Είχε δύο μάλιστα αμαρκάρι στα σουτ. Ένα από την Θεοδωρο Μανολάκη και ένα από την Φέη Κοτούλα. Μπρίξ έχει την πλάτη της την Χεριστανίδου. Έδωσε για την ΕΦΑ, άστοχο το σουτ, ριμπάουν από την Κοτούλα, κερδίζει και το φάουλ. Το φάουλ από την Εωάντο, πρώτο ομαδικό για τον Πάσε αυτή την δεύτερη περίοδο. Κάτι παραπάνω από 7 και 10 ακόμα για το τέλος και της δεύτερης περίοδου. Πότερ. Αλεξανδρή. Πότερ. Παναθηναϊκός που προσπαθεί να σπάει σε κάθε τα φάουλ νομίζω ότι υπήρχε εδώ. Δεν έδωσα κάτι οι διαιτητές. Παναθηναϊκός που προσπαθεί να σπάσει κάθετα την άμυνα ζώνης του Πάσε, ενώ εδώ τα χέρια της Αλεξανδρή μπορεί να καταλήξει εκτός τελικής γραμμής. Πινελόπη Παυλοπούλου και Ελισάβετ Μπουντούρη για πρώτη φορά η δεύτερη στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά όλα αυτά όμως μετά το time out. 6:52 ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι για την συνέχεια του δεύτερου δεκαλέπτου.
Και πάλι μαζί από το κλειστό της Λεωφόρου, 17-12 το σκορ. Παναθηναϊκός που σε αυτή την δεύτερη περίοδο έχει ένα σέρι 5-0, έχει παραμείνει για κάτι από... κάτι παραπάνω από 4 λεπτά χωρίς να δεχθεί πόντο. Έναξε και πάλι στο παιχνίδι. Πας Γιάννενα θα βρει το καλάθι. Με την ΕΦΑ γρήγορη επαναφορά κάτω από την Στεφάνη. Ο Αμερικανίδα γρήγορα γύρισε. Πέτυχε το καλάθι. Αλεξανδρή. Έχει πάνω της την Μαρίνη. Ενώ πας συνεχίζει την άμυνα ζώνης. Και πάλι Αλεξανδρή. Θα πάρει το σούτ από τον Βολόν, θα αστοχίσει επιθετικό rebound από την Μουτούρη. Όχι, τελικά η μπάλα θα έρθει στα χέρια της Εουόντο, η οποία θα κατεβάσει κιόλας την μπάλα. Θα κάνει το coast to coast, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το foul. ...17-16 το σκορ. Είχε αργήσει να γραφτεί στον πίνακα το καλάθι του Πας, που καταστάθηκε όμως το σωστό σκορ. Και εγώ το θα έχει την ευκαιρία για το έμεσο τρίποντο. Θα ευστοχίσει. Πας που θα απαντήσει από το σέρι του Παναθηναϊκού με ένα δικό του πιπέρους 5-0 και θα εισοφάρισει σε 17-17. Παυλοπούλου. Μπουντούρη, Πότερ, έχει την πλάτη στην Μπρίξ, θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Παναθηναϊκός που και σε αυτή την επίδειξη έδειξε υπομονή, πέρασε την μπάλα κοντά στο καλάθι στην Πότερ. Καλάδι σέντερ κέρδισε το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έφα θα πέρασε και πάλι στο παιχνίδι, Μπρίξ θα καθίσει στον πάγκο. Εύστοχη η Πότερ στην πρώτη βολή, 18-17. Και 19-17. Φάουλ έδωσαν οι διαιτητές στην Φέη Κοτούλα. Οι διαιτητές μάλιστα θα δώσουν βολές στην ΕΦΑ. Είναι κάτι που έχει φέρει έντονες διαμαρτυρίες στον Πράσινο Πάγκο που υποστηρίζει πως η Αμερικανίδα δεν προσθόταν στην προσπάθεια για σουτ. Θα αστοχίσει την πρώτη βολή. Θα ευστοχίσει την δεύτερη, 19-18. Και time out από την πλευρά του Παναθηναϊκού αυτή την φορά. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι για την συνέχεια της δεύτερης περίοδου. Λεωφόρου 19-18 το παιχνίδι.
επιστρέφει και η ομάδα του ΠΑΣ. Στο μάτς ξεκίνησε το παιχνίδι. Έλεξαν δεν θα οργανώσει αυτή την επίδεση για τον Τριφύλλη. Με τον ΠΑΣ να συνεχίζει την άμυνα ζώνη, στην οποία την έχει αφήσει σε ελάχιστες περιπτώσεις μέχρι στιγμής το πρώτο ημίχρονο. Κοντούλα, κοντά στο καλάθι και την Πότερ. Η μπαλά δεν της έκανε το χατήρι, θα έχει όμως δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Είναι, αν δεν κάνω λάθος και από μνήμης, η τρίτη φορά που η μπάλα παίζει άσχημο παιχνίδι στην Emily Potter. Καναδί σέντερ που σε αυτή την άμυνα ζώνης είναι πολλές φορές ο τελικός αποδέκτης της πράσινης επίδεσης, ενώ θα σκοράρει στην πρώτη βολή, 20-18. Θα εξοκίσει και στην δεύτερη, 21-18. Παναφορά από την Μαρίνη, η μπάλα έφτασε στα χέρια της Wondo, η οποία όμως υπέβαλε σε μεταφορά στην προσπάθειά της να τρέξει το γήπεδο. Έχασε για λίγο τον έλεγχο της μπάλας, δεν κατάφερε να την συγκρατήσει. Παναθηναϊκός που πλέον έχει την Emily Potter ως πρώτη σκόρερ με 8 πόντους. Στους 5 είναι η Αρίκα Κάρτερ, Αλεξανδρή και πάλι η Potter. Κάρτερ, Μπουντούρι, θα γυρίσει πολύ όμως, θα βάλει το σώμα της κάτω από το χέρι της αντιπάλου της. Θα πετύχει το καλάθι. 23-18. Έφα, προσπαθείς να παίξει τα πόδια την Potter. Καναδί σέντερ θα κάνει το φάουλ. Όπως η ίδια υποστηρίζει, έχει βάλει τα χέρια της πάνω στην μπάλα. Η Έφα όμως θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Θα έχει την ευκαιρία να σπάσει αυτό το σέρι που τρέχει το Τριφύλλη στα τελευταία λεπτά. Ναι, ετοιμάζεται η Τσάσι Τρίντα να περάσει και πάλι στο παρκέ. Άστοχη η Έφα πρώτη βολή. Εύστοχη στην δεύτερη, 23-19. Emily Potter θα καθίσει στον πάγκο, Τσάστη θα περάσει και πάλι στο παρκέ. 4-48 ακόμα για το τέλος και της δεύτερης περίοδου. Έλεξανδρή θα κατεβάσει την μπάλα και ο Πάς έχει στηθεί ήδη στην άμυνα ζώνης. Κοτούλα, Αλεξανδρή, Ριντ, Ριντ θα πάρει το σούτ από τις βολές, θα πετύχει το καλάθι, 25-19. Ριντ που πλέον έφτασε τους 4 πόντους. Έφαμε αντίπλο την Μπουτούρη, θα δώσει για την Wondo, θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει, 25-22. Αυτό ήταν και το πρώτο τρίποντο και από την πλευρά του ΠΑΣ που πλέον έχει 1-7. Μπουντούρη θα πάρει το τρίποντο, θα απαντήσει. Όχι. Rebound από την Καλαμπάκου. Wondo για την ΕΦΑ έχει στην πλάτη στην Μπουντούρη. Έκοσε πολύ ωραία στο καλάθι η Σαραγιανίδου, δεν πέτυχε όμως. Δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο. Ριντ, Κάρτερ. Αλλά από την αλλαγή των μαρκαρισμάτων δείτε το μειονέκτημα της, το πλεονέκτημα όλων της Ριντ με την Σαριγιανίδου. Κάρτερ και πάλι θα πάρει το σούτ. Επιθετικό rebound όμως από την Αλεξανδρή. Και πάλι Κάρτερ, 12 δευτερόλεπτα ακόμα και τον Παναθηναϊκό για να ολοκληρώσει την επίθεση. Κοτούλα για την Ριντ, θα προσποιηθεί και μέσα στον συνοστισμό, δεν θα πετύχει τελικά το καλάθι. Επαλέφθασε της Σαριγιανίδου Καλαμπάκου. Και τώρα η Wondo, Έφα, Καλαμπάκου έχει στην πλάτη στην Αλεξανδρή, θα δώσει για την Μαρίνη, θα πάρει το σούτ από τα 4 μέτρα, θα πετύχει το καλάθι. 25-24, Παναθηναϊκός που δεν μπορεί να ξεφύγει, να αποκτήσει μια διαφορά ασφαλείας και σηκώνεται και η Κατρίνα Σωτηρίου να περάσει και πάλι στο παιχνίδι. Κάρτερ, στη γωνία Αλεξανδρία από το σημείο που πριν αστόχησε, θα αστοχίσει και τώρα. Το rebound από την ΕΦΑ, Καλαμπάκου. Και πάλι ΕΦΑ,
για την Μαρίνη από τις βολές θα στοχίσει. Ριντ. Έδωσα για την Κάρτερ. Και πάλι Ριντ έχει την πράτη στην Σαριγιανίδου. Θα δει στην γωνία την Αλεξανδρή. Εξαρπάσα για την Φέη Κοτούλα που είναι αμαρκάριστη. Άστοχη όμως. Παναθηναϊκός που από την αποχώρηση της Πότερ εδώ η Κάρτερ θα κλέψει. Πάλι φτάνει στα χέρια της Φέη Κοτούλα. Μετά την αποχώρηση από το παρκέ της Έμιλι Πότερ έχει χάσει λίγο τον προσανατολισμό του στην επίθεση. Ενώ η Κατρίνα Σωτηρίου θα περάσει και πάλι στο παιχνίδι. Ελισάβετ Μπουντούρη θα καθίσει στον πάγκο. Κοντούρα θα είναι στην επαναφορά. Αλεξανδρή, Κάρτερ. Σωτηρίου βγήκε από τα σκριν. Και πάλι Κάρτερ. Αλεξανδρή. Κάρτερ έμεινα μαρκάριστη. Θα το βάλει. Θα το βάλει. 28-24. Κάρτερ θα πετύχει το τρίποντο. Δεύτερο προσωπικό σήμερα. Θα κάνει 8 τους προσωπικούς της πόντους. Καλαμπάκου. Έχει πέσει σε βήματα. Πολύ καλή άμυνα από την Φέη Κοτούλα στην αρχή και από την Κατερίνα Σωτηρίου στην συνέχεια που πήγε αμέσως βοήθεια. Έκλεισε τον διάδρομο στην Ελληνίδα Γκάρντα η οποία υπέπεσε στα βήματα. 1-30 ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Κάρτερ θα δώσει για την Σωτηρίου. Και πάλι Κάρτερ. Αλεξανδρή. Κάρτερ θα περάσει κατά το καλάθι. Θα δώσει για την Σωτηρίου. Αμαρκάριστη. Πάσα για την Άρη τελικά. Στην αδύνατη πλευρά η Φέη Κοτούλα. Πολύ ωραία η Φέη Κοτούλα. Θα πάρει τον διάδρομο. Θα αστοχίσει με δεύτερη προσπάθεια όμως. Θα πετύχει το καλάθι. Όχι τελικά. Και στις δύο προσπάθειες δεν κατάφερε η Φέη Κοτούλα να πετύχει το καλάθι. Μαρίνε θα πάρει το σουτ. Θα αστοχίσει. Το rebound από την Σωτηρίου, Αλεξανδρή. Κοτούλα για την Ριντ. Θα πάρει το σούτ από τα 3 μέτρα, θα στοχίσει. Παναθηναϊκός που είναι εξαιρετικά άστοχος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ναι, η μπάλα θα φτάσει στα χέρια της Σαριγιανίδου. Κοτούλα θα προλάβει να της κάνει το φάουλ. Θα τη στείλει όμως στις βολές. Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει ήδη τα 4 ομαδικά. Παναθηναϊκός που πλέον έχει 10-30 σούτ εντός, 10-33 τώρα ανανεώθηκε και η στατιστική σούτ εντός παιδιάς, ένα ποσοστό που μεταφράζεται σε 30,3%. Ενώ η Σαριγιανίδου θα στοχίσει στην πρώτη βολή, 10-24 έχει από την Αλιοπάς και 41%. Πράσινες που είναι άστοχες και έξω από την γραμμή των 6-75, ενώ η Σαγενίου θα εξαιρεύσει τα ευστοχίσει στην δεύτερη βολή, 28-25. Πράσινες που έχουν 2 στα 14 σουτ. Μοναδικός τομέας που οι πράσινες είναι αλάνθασες είναι αυτοίς από την γραμμή των βολών με 6-6, με όλες τις βολές να ανήκουν στην Emily Potter. Πολύ ωραίο το γύρισμα από την Charles Street, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Τσάρις Τερίτ ρόλαρε στην πλάτη της αντιπάλου της, ήρθε η βοήθεια, παρόλα αυτά διατήρησε τον έλεγχο της μπάλας, δεν έκανε βήματα, πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 30-25, κάτι παραπάνω από 19 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όλα στη διάθεση του ΠΑΣ. Ριτ θα ευστοχίσει και στην συμπληρωματική βολή. 31-25, συν 6 για τον Παναθηναϊκό. Εγώντο θα δώσει για την ΕΦΑ. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλαμπάκου θα πάρει το σούτ εκτός ισορροπίας με ταμπλό εκτός. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου. 31-25 το σκορ. Παναθηναϊκός που και πάλι σε αυτά τα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου προσπάθησε να επιβάλλει τον ρυθμό του. Ανέβασε την πίεση του κυρίως στην άμυνα. Στην επίθεση είχε κάποια προβλήματα απέναντι στην ζώνη που έχει εφαρμόσει από την αρχή της αναμέτρησης ο ΠΑΣ. Πήρε ένα συν 6, 31-25 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έχοντας ως πρώτη σκόρερ την Emily Potter με 8 πόντους, στους 7 είναι η Charity Reed, η οποία έχει και 6 rebound. Από την πλευρά του ΠΑΣ στους 6 είναι η Eva Margaret,
στους 8 είναι η Μαρίνα Εόντο. Παναθηναϊκός όπου μετράει μόλις ένα παραπάνω rebound από τον Πας 18-17. Πράσινες που σχεδόν σε όλα τους τα παιχνίδια μέχρι τώρα έχουν διαφορά σε αυτό τον τομέα, όπως είχαν έστω και με ένα rebound και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Rebound που έδωσαν σε μεγάλο βαθμό και την υπόθεση νίκη. 31-25 το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εμείς θα κάνουμε μια διακοπή και σε περίπου 10 με 11 λεπτά θα επανέλθουμε και πάλι για την κίνηση της τρίτης περίοδου.
Φίλες και φίλοι του Power TV, επιστρέψαμε στο κλειστό Παύλο Γιαννακόπουλο. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει και η τρίτη περίοδο τη αναμέτρηση. 31-25 το σκορ Παναθηναϊκός που κατάφερε στα τελειώματα τη δεύτερη περίοδου να πάρει αυτή την διαφορά που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει και την εικόνα των δύο ομάδων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός που έχει ως πρώτες σκόρερ την Potter και την Cutter που έχουν πετύχει 8 πόντους. Στους 7 είναι η Chastity Reed που έχει επίσης και 6 rebound. Αναφορικά με το σκορ υπήρξε ένα μπέρδεμα με την γραμματεία. Μετρήθηκε κατά λάθος στην αντέναξη της δεύτερης περίοδου ένα καλάθι περισσότερο για τον ΠΑΣ. Λύθηκε 31-20. Το σκορ, αν θυμάστε, ήταν στο μπέρδεμα που υπήρχε στο σερί που έκανε ο Παναθηναϊκός στο 5-0. Είχε χρεωθεί ένα καλάθι για τον ΠΑΣ. Με το σκορ να ήταν κανονικά 17-12. Είχε γραφτεί στον πίνακα ως 17-14. Έναξη λοιπόν της τρίτης περίοδου με τον Παναθηναϊκό να έχει στο παρκέ την Αλεξανδρή, την Κάρτερ, την Παυλοπούλου, την Ρι και την Πότερ. Ριντ θα δώσει για την Πότερ. Αδύο λεπτά, καλή κυκλοφορία για τον Παναθηναϊκό, πολύ καλή κυκλοφορία. Ίσως η Κάρτερ θα έπρεπε να εκτελέσει. Η μπάλα κατέληξε εκτός τελικής γραμμής από τα χέρια της Πότερ. Αυτό είναι που φωνάζει και χαρακτηριστικά η Ελένη Καπογιάννη. Τι κάνετε, ήταν η φωνή στα ελληνικά κιόλας. Παναθηναϊκός που βρήκε 4 ξεμαρκάριστα σουτ, δεν προλέει όμως κανένα. Σαριανίδου, θα δώσει για την Μπρίγκς. Έξω για την Καλομπιάκου, θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Μπάλα φτάνει για της Πότερ, Αλεξανδρή. Παυλοπούλου, πήρε το σκρίν από την Ριντ, στην γωνία για την Κάρτερ. Ριντ έχει στην πλάτη στην Μπρίγκς. Θα πάρει το σούτ από τα 4 μέτρα, θα στοχίσει. Πότερ προσπάθησε για το επιθετικό rebound. Αυτή η μπάλα όμως έφτιαξε στα χέρια της Σαριανίδου. Και Καλαμπάκου θα οργανώσει την επίθεση για τον ΠΑΣ. Εγόντο και πάλι Καλαμπάκου. Σαριανίδου κοντά στο καλάθι. Θα στοχίσει. Πότερ πήρε εύκολα το rebound. Έχει και κάποια υψομετρική διαφορά. Κάρτερ πήρε το σκίνα από την Ριντ. Από το ίδιο σημείο που νωρίτερα στόχισε. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Γύρισε και το πανηγύρισε και με την εξέδρα κιόλας. 33-25, Παναθηναϊκός που σιγά σιγά πλησιάζει και την διψήφια διαφορά στο σκορ. Γιαννίδου, βήματα. Άρχισε η Σαριανίδου να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία με δίποντο ή με τρίποντο να πιάσει για πρώτη φορά σήμερα την διψήφια διαφορά. Πότερ. Για την Παυλοπούλου. Ριντ. Θα δώσει για την Κάρτερ. Θα πάρει το σούτ η Κάρτερ. Θα ευστοχίσει. 36-25 συν 11 για το τριφύλι. Κάρτερ που πλέον φτάνει τους 11 πόντους και τα 3 στα 6 τρίποντα. Καλαμπάκου θα κλεισίσει την γωνία από την Αλεξανδρή. Μπρίγκς. Έχει πάνω της την Πότερ. Φάουλ της Καναδής. Πρώτο φάουλ σε αυτή την τρίτη περίοδο. Μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής για τον ΠΑΣ. Ενώ ούτε καν πριν συμπληρωθούν τα πρώτα δύο λεπτά της αναπέντησης έχουμε time out. Υπάρχουν κάποιες θεματηρίες από την Πότερ για τον τρόπο με τον οποίο, τον εύκολο τρόπο με τον οποίο δόθηκε το φάουλ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι για την συνέχεια της τρίτης περίοδου. Και πάλι μαζί από το κλειστό της Λεωφόρου, 36-25 συν 11 για τον Παναθηναϊκό. Διψήφια διαφορά για το τριφύλι για πρώτη φορά στην σημερινή αναμέτρηση. Time out ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποια διαφοροποίηση στην πεντάδα του.
Μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής για τον Πάσο και 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεση. Briggs έχει πάνω της την Potter. Όπως για την Σαργενίδου θα πάρει το σούτ, θα στοχίσει. Μπάλα καταλήγει σαν για της Κάρτερ που θα κατεβάσει και λέω στην μπάλα. Αλεξανδρή στην γωνία για την Παυλοπούλου θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για το τριφύλι μετά από αυτό της Κάρτερ. Στέλνει τη διαφορά στο σύνολο 14. Παναθηναϊκός που σε αυτή την τρίτη περίοδο τρέχει ένα επιμέρους 8-0. Ενώ προσπάθησε να κλέψει και λέω η Παυλοπούλου την μπάλα. 9 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Πας. Το 31-25 της τέλους του πρώτου ημιχρόνου έχει μετατραπεί σε 39-25. Μαρίνη θα πάρει το σούτ, βγήκε από τα screen. Θα στοχίσει, μπαλά κατέληξε στα χέρια της Εβόντο. Καλαμπάκου θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή, θα στοχίσει και πάλι. Εύκολο το rebound από την Πότερ. Κάρτερ. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να διευρύνει το σύντο και τη διαφορά. Κάρτερ θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. Κάρτερ on fire λοιπόν. Τέταρτο τρίποντο για την Αμερικανίδα. 42-25 το σκορ και σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός φαίνεται να βάζει το νερό στα βλάκι. Το σούτ από την Βόντο άστοχο, νέο rebound από την Κάρτερ. Κάρτερ θα πάρει τον δεξί διάδρομο εκτός οροπίας. Δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Κλέβει όμως ο Παναθηναϊκός στην μπάλα, επειδή ο Παυλοπούλου πήρε την κατοχή. Ριντ. Θα δώσει την Πότερ κάτω από το καλάθι. Μπρίξ θα κάνει το φάουλ. Πότερ θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 42-25 το σκορ. Πότερ θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή. 43-25. Ενώ η ΕΦΑ ετοιμάζεται να περάσει και πάλι στο παιχνίδι. Θα στοχίσει η Πότερ στην δεύτερη βολή. Παραμένει το 43-25. Αρίκα Κάρτερ που πλέον έχει 14 πόντους. 4 στα 7 τρίποντα. Μαρίνη. Η δωρεά το κόσμο της Σαργιανίδου και μετά από κάτι λιγότερο από 4 λεπτά πας για να σπάει το ρόδι σε αυτή την τρίτη περίοδο. Πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, 43-27. Ριντ, τρίποντα από την Αλεξανδρή, εύστοχο και αυτό. Ό,τι δεν είχε βάλει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, τα βάζει σε αυτή την τρίτη περίοδο. 45-27 και έχω την εντύπωση ότι έχει χρεωθεί για δύο. Αλεξανδρή πάντα για την γραμμή. Επαναφορά από την τελική γραμμή. Χεριστανίδου θα κάνει το φάουλ στην ΕΦΑ. Αμερικανίδα θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Ενώ και πάλι υπήρξε μια διαφορά ανάμεσα στα στατιστικά και τον πίνακα του γηπέδου σχετικά με το σκορ. Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα ότι το καλάθι της Αλεξανδρή ήταν για δύο πόντους. Στην στατιστική το είχε περάσει αρχικά για τρεις. ΕΦΑ θα εισαχίσει στην πρώτη βολή. 45-28 το σκορ. Εύστοχη και στην δεύτερη. 45-29. Μουσική 14-4 το επιμέρους σκορ για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την τρίτη περίοδο. Παυλοπούλου πήρε το σπίνο από την Χεριστανίδου, δώσε για την Ριντ. Και πάλι Παυλοπούλου. Θα στοχίσει αυτή την φορά. Η μπάλα φτάνει στα χέρια της ΕΦΕ. Καλαμπάκου. Σαργιανίδου θα πάρει το σούτ. Θα ευστοχίσει. 45-31. Ένα στερή 4-0 για τον Πας.
Κάρτερ. Να μπήκαμε και στο τελευταίο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου, γιατί είναι χέρι Στανίδου. Έβγαλε και την Παυλοπούλου. Έχανε την Σταυρωτή, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και τον Παναθηναϊκό. Ρίντ έχει πάνω της την Εουόντο. Θα κερδίσει το φάουλ. Χαμηλά το δίνουν οι διαιτητές. Ρίντ υποστηρίζει πως έχει ξεκινήσει την προσπάθειά της και ότι θα έπρεπε να δοθούν ελεύθερες βολές. Παναφορά από την τελική γραμμή με την Παυλοπούλου, θα δώσει για την Κάρτερ. Χέρι Στανίδου, Σωτηρίου. Πήρε το σουτ, αστόχησε. Προσπάθησε για το επιθετικό rebound η Πινελή Παυλοπούλου. Μπάλα μας κατέρχεσε στα χέρια της ΕΦΑ. Και από εκεί για την Μαρίνη. Πήρε όλο το διάδρομο, έφτασε στον goal του coast, αστόχησε όμως τα καλή άμυνα της Παυλοπούλου. Δεν τη επέτρεψε να δει καθαρά το καλάθι. Χέρι Στανίδου στην γωνία για την Κάρτερ. Προσποιήθηκε. Ριντ θα πάρει το τρίποντο. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν χειροκροτήματα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Καλή κυκλοφορία εδώ τη μπάλα. Σαριγιανίδου. Μπρίξ. Καλαμπάκου. Έφα έχει πάνω της την Ριντ. Σαριγιανίδου στην γωνία. Έχει πάνω της την Κατερίνα Σωτηρίου. Τέλος χρόνου για τον Πάσα Γιάννενα και να έμπαινε το καλάθι έχω την εντύπωση ότι δεν μετρούσε. Ακόμα μια καλή άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Έχει επιτρέψει σε κάτι παραπάνω από 7 λεπτά. Από 6 λεπτά συγγνώμη μόλις 6 πόντους για τον Πάσ. Κάρτερ στην γωνία για την Παυλοπούλου. Ριντ. Κάρτερ πήρε το σκρίνο από την Ριτς, το πλάκι ο pick and roll. Εκτελεί Ριτς, θα πετύχει το καλάθι. 47-31. Καλαμπάκου, Σαριγιανίδου, Έφα, είδε το κόψιμο της Μαρίνη, Μπρίγκς, πήρε τον αριστερό διάδρομο, τρομερή τάπα από την Τσάστη Ριτς, έχω την εντύπωση ότι η μπάλα έχει ακουμπήσει κιόλας πάνω στο χέρι της Μπρίγκς, όλα αυτά οι διαιτητές δίνουν την κατοχή στον pass. Φάση που έγινε ακριβώς μπροστά μας. Αλλαγή για τον Τριφίλη. Μπουντούρη θα περάσει στο παρκέ. Ριντα θα καθίσει στον πάγκο. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Πάσε για να εκδηλώσει την επίθεση. Καλαμπάκου. Έμεινε μαρκάρι στην πήρε το σουτ. Αστόχησε. Επιθετικό rebound από την ΕΦΑ. Δεν θα καταφέρει ούτε αυτή να βρει τον στόχο. Μπαλά καταλέγει στα γέα της Κάρτερ. Παυλοπούλου. Μπουντούρη έχει στην πλάτη στην Καλαμπάκου να δούμε αν θα εκμεταλλευτεί αυτή την υψομετρική διαφορά. Καλαμπάκου θα κάνει το φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τον Πας. Για νιώτησες που έχουν να δώσουν ακόμα ένα. Και οι δύο ομάδες πλέον έχουν από τρία ομαδικά σε αυτή την τρίτη περίοδο. 2:55 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κάρτερ. Πήρε το σκίνο από την Χέρι Στανίδου. Από το επίσης των Βολών η Ελλήνα Σέντερ θα αστοχίσει. Μπάλα καταλήγει στα γέα της Μπρίξ και από εκεί θα φτάσει της Καλαμπάκου. Σαριγιανίδου. Έφα. Μαρίνη θα πάρει το σούτ, είναι τρίποντο. Θα αστοχίσει, προσπάθησε η Χερσανίδη για το rebound. Έφτασε τα χέρια της Μπρίξ. Πέρασε το σώμα της κάτω από το χιώμα της Χερσανίδη και πέτυχε το καλάθι. 47-33. Ενώ Αγγελική Τσιάκα και Διονυσία Αλεξανδρία ετοιμάζονται για να περάσουν στο παιχνίδι. Μπουντούρη. Θα δώσει για την Κάρτερ. Και πάλι η Μπουντούρη. Από το σημείο που η Ρίτερ όχισε νωρίτερα θα αστοχίσει η Μπουντούρη. Καλαμπάκου. Μπρίξ. Σαριγιανίδου. Έφαγε στην πλάτη της την Χέρι Στανίδου. Μαρίνη θα πάρει το σούτ από την κορυφή. Θα αστοχίσει. Εύκολο το rebound από την Σωτηρίου. Παυλοπούλου. Να μπήκαμε και στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Χέρι Στανίδου. Κάρτερ. Και πάλι Χέρι Στανίδου. Μια μικρή συνανοησία. Κάρτερ είναι στην γωνία. Τελειώνει ο χρόνος. Θα πάρει τον αριστερό διάδρομο. Θα κερδίσει το φάουλ. Και πάλι χαμηλά το δίνουν οι τρεις διαιτητές. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον Πάσα από το επόμενο Παναθηναϊκός και για το υπόλοιπο 1 και
29 που απομένει θα πηγαίνει στην γραμμή των βολών. Κάρτερ και Παυλοπούλου θα καθίσουν στον πάγκο. Γιάκα και Αλεξάνδρη πέρασαν στο παρκέ. Μπάστα για τη Σόε Μπουντούρη, Χεριστανίδου, Σωτηρίου και πάλι Μπουντούρη. Κατερίνα Σωτηρίου θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει το rebound από την Σταργιανίδου. Μαρίνη. Με την Μπρίγκς. Το φάουλ από την Αντιγόνη Χεριστανίδου. Ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός σε αυτή την τρίτη περίοδο. Πλέον κάθε φάουλ θα οδηγεί τις παίκτες των δύο ομάδων στην γραμμή των βολών. 68 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σαργιανίδου δίκαιο από πήρε το σουτ. Η μπάλα δεν βγήκε τη Στεφάνη. Κατέληξε όμως στα αρχεία της ΕΦΑ. Μπρίγκς και υποκύγει πάλι στην Χεριστανίδη. Το φάουλ από την Σδιάκα. Προσπάθησε να σπρώξει την αντίπαλό της εκτός ρακέτας. Σαργιανίδου λοιπόν θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. 47-34. Και 47-35 με την δεύτερη βολή. Ζιάκα με την Αλεξανδρή. Πήρε το σκρίν από την Χεριστανίδου. Μπουτουρία μήνα μαρκάριστη, πήρε το σουτ. Και ευστόχισε. Ακόμα ένα τρίποντο για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την τρίτη περίοδο. 50-35. Ενώ η Κατερίνα Σωτηρίου θα κλέψει και λέω στην μπάλα, θα προσπαθήσει να φύγει και τον Παναθηναϊκό στον εφηδιασμό. Έδωσε για την Χεριστανίδου. Αστόχησε επιθετικό rebound όμως από το τριφύλι. Έχασε η Αλεξανδρή την μπάλα και η Μαρίνη θα βγει στον εφηδιασμό. Θα πετύχει το καλάθι. 50-37. Τελευταία επίθεση σε αυτή την τρίτη περίοδο. Αλεξανδρή, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για το τριφύλι. Πήρε το σκίνο από την Χεριστανίδου. Μπουντούρη από το ίδιο σημείο που ευστοχίσε και νωρίτερα. Δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει τώρα. Μπάλα βγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Η κατοχή δίνεται για τον ΠΑΣ. Κάτι παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα ακόμα για να δούμε αν θα μπορέσει να εκδηλώσει επίθεση ο ΠΑΣ. Μακρινή πάσα για την Εβόντο. Το σούτ από την ΕΦΑ. Δεν βγήκε καν την Στεφάνη. 50-37 το σκορ της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός που έχει κάνει την περισσότερη δουλειά για να τελειώσει και να καθαρίσει και αυτό το παιχνίδι. Να συνεχίσει το νικηφόρο του σέρι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπενθυμίζουμε πως η μοναδική ήττα που έχει είναι από τον Ολυμπιακό. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε και πάλι για τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. Επιστροφή και πάλι στο κλειστό της Λεωφόρου. 50-37 το σκορ σε αυτό το τέλος της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός που έχει πάρει ήδη την θέση του στο παρκέ. Με την Αλεξανδρή, την Σδιάκα, την Θεόδωρο Μανολάκη, την Μπουντούρη και την Χεριστανίδου. Βράσινες που πάντησαν τον Γκάλι σε αυτή την τρίτη περίοδο. Πήραν μια διαφορά που έφτασε ακόμα και τους 15 πόντους. Και η Ελένη Καπογιάννη που μοιράζει κιόλας τον χρόνο συμμετοχής
στις παίχτριές της. Μην γυρνάμε το Παναθηναϊκός με Ελλάδα και Ευρώπη την φετινή σεζόν. Έχει ένα άκρος φορτωμένο πρόγραμμα. Πόσο μάλλον όταν το παιχνίδι με τον ΠΑΣ είναι μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Όλοι ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει ένα ντέρμπι και σε σωματικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Άστοχη Εγόντο. Χεριστανίδου, πάντα στην γωνία για την Θεοδόρ Μανολάκη. Αλεξανδρή. Λάθος, έκρυψε η Εγόντο. Καλαμπάκου. Έφα. Σαριγιανίδου. Και πάλι Έφα. Καλαμπάκου προσπαθεί το πάσα να βρει. Ίσως έκανε και βήματα νομίζω εδώ η Έφα. Άργησαν λίγο οι διαιτές, αλλά τα έδωσαν. Έφα που άργησε χαρακτηριστικά να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Και επαναφορά από την τελική γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Η Αλεξανδρή θα οργανώσει επί την επίδεση για τον Τριφύλλη. Χεριστανίδου. Αλεξανδρή. Προσποιήθηκε, πήρε τον δεξιό διάδρομο, πέρασε ο Τόμετς κάτω το καλάθι, η μπαλά όμως έτσι έκανε το κατήρι με την βοήθεια του ταμπλό, αστόχησε όμως. Καλαμπάκου. Εγώντο, έχει την πλάτη στην Θεοδόρ Μανολάκη, γύρισε, πέτυχε το καλάθι, 50-39. Είναι σίγουρο πως η Ελένη Καπογιάννη και εν όψη της αναπέντησης με την Έλλη Τζούρχολόν, που είναι προγραμματισμένη όπως είπαμε για την 5η στις 5 του Ιανουαρίου, θέλει να δει πράγματα από όλες τις παίχτριές της. Και από τις αθλήτριες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Παναθηναϊκός που δεν είχε και την καλύτερη κλήρηση, το καλύτερο διασταύρωμα στους 32 του EuroCup. Ένα συναβάντημα με μια ομάδα που μόνο βατίδεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Άλλωστε νομίζω ότι το ρεκόρ στην κανονική φάση, το 4-2 όσο είχε και ο Παναθηναϊκός, είναι κάτι που μόνο τα λέει όλα. Θεοδόρ Μανολάκη θα δώσει για την Χεριστανίδου. Και πάλι Θεοδόρ Μανολάκη θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει η Δέσποινα Θεοδόρ Μανολάκη. ...53-39. Σαριγιανίδου έδωσε για την Μπρίξ. Έκοψε εγώ το καλάθι, η Μπουντούρη όμως της έκοψε εντυπωσιακά την μπάλα. Εντυπωσιακή φάση από την Ελληνίδα Σέντερ. Θεοδόρ Μανολάκη. Θα παίξει στα πόδια την Έφα. Έδωσε για την Χεριστανίδα, θα πάρει το σούτ από το ύψος των βολών, θα πετύχει το καλάθι. 55-39. Καλαμπάκου. Βήματα από την Σπακαλαμπάκου, δεν είχε το δικαίωμα της τρίπλας. Είχε τριπλάρει όταν πήρε την μπάλα στην πρώτη της επαφή, κάτι που της έδειξε χαρακτηριστικά και ο διαιτητής. Και time out από τον Γιάννη Μαργαρίτη. 7-29 ακόμα για το τέλος της αναμέτρησης, σύντομη διακοπή και επαναρχόμαστε και πάλι για την συνέχεια του παιχνιδιού. Και πάλι μαζί από το κλειστό της Λεωφόρου, 55-39 το σκορ. Παναθηναϊκός που ουσιαστικά έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Πράσινες που από τη στιγμή που ανέβασαν την διαφορά σε διψήφιο αριθμό δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζουν κάποια αντίσταση από τον ΠΑΣ. Παναθηναϊκός που έχει φτιάξει και τα ποσοστά του στην επίδεση, έχει πλέον 7-22 τρίποντα, 31,8 και 20-54 συνολικά εντός παιδιάς, 37%.
Θυμάστε ότι σε κάποια στιγμή στο τέλος του πρώτου χρόνου η Μπουντούρη θα κάνει το λάθος, είχε 10 στα 33. Η Αλεξανδρία όμως θα διορθώσει το λάθος της συμπαικτριάς της, θα φύγει στον ευνηδιασμό. Το φάουλ αντιαθλητικό μάλιστα. Το φάουλ είναι από την Άσπα Καλαμπάκου. Η Ιωνισία Αλεξανδρή που θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, με τον Παναθηναϊκό να έχει την συνέχεια την κατοχή. Θα αστοχίσει η Ιωνισία Αλεξανδρή στην πρώτη βολή, θα έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Θα αστοχίσει και στην δεύτερη. Δεν είναι και πολύ σημαντικό το φαινόμενο να χάνει δύο βολές η Αλεξανδρή. Παναθηναϊκός που θα έχει την ευκαιρία να βρει πόντους και από την κατοχή. Αυτή που κέρδισε μετά το αντιαθλητικό φάουλ της Καλαμπάκου. Η Αλεξανδρή θα πάρει το τρίποντο. Θα αστοχίσει. Σαριανίδου. Έφα και εδώ νομίζω είναι βήματα. Τα έδωσαν οι διαιτητές. Ενώ κάτι που δεν έχω την εντύπωση ότι δεν το βλέπεις και πολύ. Συχνά ο Παναθηναϊκός με την Ελένη Καπογιάννη θα κάνει πενταπλή αλλαγή. Και για να πάμε σιγά σιγά για να μην χάσουμε το μέτρημα. Κάρτερ, Πότερ, Παλάσκα, Πιβλοπούλου και Κοτούλα θα περάσουν στο παιχνίδι. Χεριστανίδου, Μπουντούρη, Θεόδωρο Μανολάκης, Γιάκα και Αλεξανδρή κάθισαν στον πάγκο. Έχω την εντύπωση ότι τις είπα όλοι σωστά, δεν έκανα κάπου λάθος. Κάρτερ θα δώσει και την Παλάσκα. Κοτούλα, Παλάσκα θα περάσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Πότε θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Το ψάρισε και για Παλάσκα το επιθετικό rebound. Η μπαλά όμως έφτασε για τη Σαϊουόντο. Μαρίνι. Μπρίγκς. Δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Κοτούλα το rebound και έδισε και το φάουλ από την Μαρίνι. Τρίτο ομαδικό για τον Πας Παναθηναϊκός που δεν έχει υποπέσει σε κάποιο φάουλ ακόμα σε αυτά τα κάτι παραπάνω από 3,5 λεπτά που παίζουμε. Κοτούλα θα είναι στην επαναφορά. Πενελόπου Παυλοπούλου θα είναι στην οργάνωση της επίθεσης για το Τριφύλλι. Πας που επανέρχεται και πάλι στην άμυνα ζώνης. Παυλοπούλου στην Κάρτερ. Παλάσκα. Χαμηλά στην Πότερ. Έβαλε και η Μαρίνη και έκλεψε την μπάλα. Καλαμπάκου. Για την Ουόντο έχει πλουλάτη στην Παλάσκα. Έκοψε ωραία στην ρακέτα η Μπρίξ. Πέτυχε το καλάθι. 55-41. Παυλοπούλου. Κακή η πάσα της Πινελόπης Παυλοπούλου. Ετάμιζα στην Κάρτερ και την Φέη Κοτούλα, εκτός τελικής γραμμής η μπάλα. Ναι, κατοχή για τον Πας. Το τρίποντα από την Καλαμπάκου είναι άστοχο και αυτό. Κάρτερ πήρε το ριμπάνο, κατέβασε και την μπάλα για την Πότερ. Κοτούλα, Ζένια Παλάσκα, Παυλοπούλου. Πήρε το σκρίν από την Παλάσκα, θα πάρει και το σουτ, θα ευστοχίσει από την κορυφή της ρακέτας. 57-41. Μαρίνη βρήκε όλο τον διάδρομο, βρήκε την τρύπα στην έμπνευση του Μανέκου, παρόλα αυτά δεν πέτυχε το καλάθι. Κοτούλα. Πότερ. Για την Ζένια Παλάσκα και πάλι Φέη Κοτούλα. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Το φλότερ από την Φέη Κοτούλα. Ίσως δεν γίνει και φάουλ, έχω την εντύπωση. Αστόχησε. Παραμένει το 57-41. Σαν Ριγενίδη θα πάρει το τρίποντο μέσα στην Πότερ. Θα αστοχίσει. Κάτερ θα πάρει το rebound. Θα κερδίσει και το φάουλ από την Ουόντο. 4-44 ακόμα για το φινάλε του μάτς. Παναθηναϊκός που θα φτάσει ακόμα σε μία ακόμα νίκη. Εύκολη επικράτηση για το Τριφύλλι. Παναθηναϊκός που θα συνεχίσει να βρίσκεται στο κυνήγι του Ολυμπιακού που είναι η μοναδική ομάδα που είναι ήττη στο φετινό πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός η μοναδική ήττα, όπως είπαμε και νωρίτερα, που έχει υποστεί είναι από τις Ερυθρόλευκες.
Πράσινες όμως έχουν το παιχνίδι του δεύτερου γύρου στην έδρα τους εδώ στο κλειστό της Λεωφόρου. Έχουν και ένα παιχνίδι που με ήττα θα ισοφαρίσει τα παιχνίδια. Υπενθυμίζουμε ότι οι νίκες μεταφέρονται στην διαδικασία των play-off. Ομάδα της Ελένης Καμπογιάννη που με το παιχνίδι του Κυπέλλου έδειξε πως δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο τελικά η έδρα. Οι πράσινες πήγαν στο ΣΕΦ, πήραν τη νίκη πρόκριση για το Κύπελλο Ελλάδος και έδειξαν ότι κάτι ανάλογο μπορούν να το κάνουν και στο πρωτάθλημα. Δεν θα χρειαστεί λοιπόν υποχρεωτικά να καλύψουν αυτή τη διαφορά των πόντων που έχουν χάσει στο πρώτο παιχνίδι. Είναι κάτι όμως που έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι αυτό το παιχνίδι. Μεσολαβούν αρκετά παιχνίδια ακόμα που είναι ίσως και πιο σημαντικότερα στην χρονική διάρκεια που θα διεξαχθούν. Μπρίξα είναι στην γραμμή των Βολών, θα ευστοχίσει στην πρώτη. Υπενθυμίζουμε Παναθηναϊκός την Παρασκευή στην 13η αγωνιστική, αν προτιμάτε δεύτερη του δεύτερου γύρου, θα αντιμετωπίσει στον Άγιο Δημήτριο την Δάφνη, ενώ στην συνέχεια με το καλημέρα στο 2023 και την νέα σεζόν θα μετακομίσει για λίγο στο ΟΑΚΑ, εκεί που θα υποδεχθεί την Ελιτζούρ Χολών στο πρώτο παιχνίδι της φάσης του 32 του EuroCup. Κάρτερ με κουματάκι προς τα πίσω, θα στοχίσει. Ναι, Παλάσκα θα πάρει όμως το επιθετικό rebound. Θα δώσει και πάλι για την Κάρτερ, θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει, ναι, επιθετικό rebound από την Πότερ. Και ακόμα ένα επιθετικό rebound από την Πότερ. Παναθηναϊκός βόλεϊ έπαιξε σε αυτή την επίθεση. Κατάφερε να πάρει τρία επιθετικό rebound, ένα από την Παλάσκα και δύο από την Πότερ. Εγώ το πήρε τον δεξί διάδρομο, πέτυχε το καλάθι. Δύο ομάδες που έχουν χαλαρώσει κιόλας. Οι άμυνες έχουν αρχίσει λίγο να επιτρέπουν τα καλάθια. Φάουλ από την Άσπα Καλαμπάκου. Δύο βολές για την Ρίκα Κάρτερ. Κάρτερ που έχει 14 πόντους με 4 στα 8 πλέον τρίποντα. Έχει 5 rebound και 4 assist. Μετράει και ένα κλέψιμο έχοντας μόλις ένα λάθος. Από εκεί και πέρα στους 11 είναι η Chastity Reed με 7 rebound, 4 assist. Στους 11 είναι και η Emily Potter που έχει και εκείνη 7 rebound. Κάτερ θα διαμορφώσει το 60-45 με τις 1-2 βολές, θα φτάσει στους 15 πόντους. Σαργιανίδου, Briggs. Με την Potter θα περάσει στο μετρήσι κάτω από το καλάθι, θα αστοχίσει. Potter καθάρισε εύκολα το rebound και έδωσε για την Κάρτερ. Κάτερ άλλαξε με την Potter, έχει και πάλι την μπάλα, το πλάγιο pick and roll. Potter έκανε βήματα. Ήταν καλή εδώ η συνεργασία ανάμεσα στις δύο Αμερικανίδες. Και time out από τον πάγκο του Pass, 2.55 πριν το τέλος της αναμέτρησης, με τη διαφορά να είναι στους 15 πόντους. Μας δίνει την ευκαιρία για ακόμα μια σύντομη διακοπή για να επανέλθουμε και πάλι για το τέλος της τέταρτης περίοδου και το τέλος της αναμέτρησης. Και πάλι μαζί από το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Παίχτες των δύο ομάδων δέχτηκαν τις οδηγίες από τους δύο προπονητές. Πράσινες είναι ήδη στο παρκέ. Η ομάδα του ΠΑΣ δέχεται τις τελευταίες οδηγίες από τον coach Μαργαρίτη. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στην πέντα του Τριφυλιού. Είναι οι ίδιες πέντε που ήταν και πριν το time out. Παυλοπούλου, Κάρτερ, Κοτούλα, Παλάσκα και Πότερ. Ενώ βλέπετε και μάλλον ακούτε τι ακριβώς συμβαίνει στις εξέδρες του κλειστού της Λεωφόρου. Η Μαρίνη θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound από την Βόντο. Μαρίνη θα δώσει για την Μπρίξ. Βόντο θα πάρει το τρίποντο.
θα στοχίσει το rebound από την Κοτούλα. Κόλμα του Παναθηναϊκού που έδωσε και σήμερα βροντερό παρόν. Πολύ ωραία πάση ευθυνδιασμού. Άτυχε εδώ η Πότερ, θα μπορούσε να έχει πάλι το καλάθι. Μπάλα της έπαιξε κακό άσχημο παιχνίδι. Αναπήδησε ενώ η Πότερ θα βρεθεί κιόλας στο παρκέ. Μπρίξ αστόχησε. Ευτυχώς η Πότερ σηκώνεται χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Πήρε κιόλας την μπάλα, έδωσε για την Κάρτερ. Παλάσκα, Παυλοπούλου βγήκε από τα screen. Παλάσκα από τα 5 μέτρα θα πάρει το shoot, θα στοχίσει. Πότερ πολύ εύκολα στο επιθετικό rebound, θα πετύχει και το καλάθι. Θα πάρει το αίμα της πίσω για την φάση που έχασε νωρίτερα. 62-45. Εβόντο. Με την αρχική προσπάθεια της Παλάσκα και εν συνεχεία της Κοτούλου, Παναθηναϊκός θα κρέψει την μπάλα. Παυλοπούλου, Πότερ, έχει την Μπράιντι στην Μπρίξ, θα κερδίσει το φάουλ, θα οδηγηθεί στην γραμμή των Βολών και δύο ακόμα αλλαγές για την Ελένη Καπογιάννη. Θα μπει η Ζιάκα και η Μπουντούρη, έχω την εντύπωση ότι η Κάρτερ και η Πότερ θα είναι αυτές που θα καθίσουν στον πάγκο. Πότερ με μία μικρή καθυστέρηση καθώς είναι στην γραμμή των Βολών. Αν ευστοχίσει στην δεύτερη θα καθίσει στον πάγκο και θα περάσει στην θέση της Elizabeth Μπούρη για αυτά τα τελευταία 94 δευτερόλεπτα. Εύστοχη η Πότερ στην πρώτη βολή. Φτάνει τους 14 πόντους. Αν βάλει και την δεύτερη θα πιάσει στην πρωτοπορία την Κάρτερ που έχει 15. Δεν θα την πιάσει και κατά συνέπεια θα περάσει και η Ελισάβετ Μπουντούρη στο παρκέ. Θα γίνει με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη διακοπή. Μπρίξ. Εβόντο. Πήρε τον δεξί διάδρομο. Πήρε το φάουλ. Πέτυχε και το καλάθι. Το φάουλ είναι από την Παλάσκα. 63-47. 1 και 20 ακόμα στο παιχνίδι. Εσείς μην φύγετε μετά το τέλος της αναμέτρησης όπως και σε κάθε παιχνίδι. Εμείς θα μεταφερθούμε στον αγωνιστικό χώρο για τις δηλώσεις των πρωταγωνιστριών. Παλάσκα για την Κοτούλα. Είναι ο μαρκάρης την Παυλοπούλου, θα πάρει το σουτ και θα ευστοχίσει. 66-47. Συν 19 για τον Παναθηναϊκό. Ένα στο παιχνίδι έχει περάσει και 20 την Αστέργιο για την ομάδα του Πασγιάννενα. Έδωσε για την Μπρίξ που πήρε το σουτ από το ύψος των Βολών. Άστοχη. Εύκολο το rebound από την Μπουντούρη, Παυλοπούλου. Μπουντούρη θα πάρει το σουτ. Μπάλα μπήκε και βγήκε. Επιθετικό rebound από την Ζένια Παλάσκα που θα κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Θα έχετε και τα εύσημα από τον πράσινο πάγκο και η Ζένια Παλάσκα. Αυτό ήταν το δεύτερο επιθετικό rebound στην παρουσία της σήμερα στο παιχνίδι. Θα έχει και την ευκαιρία να ανοίξει λογαριασμό στο παιχνίδι. 33,3 από μένα ακόμα για το τέλος της αναμέτρησης. Ζένια Παλάσκα θα ευστοχίσει στην βολή. Θα πετύχει τον πρώτο της πόντο. Και μία μικρή παύση για να πάρετε και εσείς μία όσο το δυνατόν καλύτερη γεύση για αυτό που γίνεται στο κλειστό. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, 68-47 θα είναι το τελικό σκορ. Παναθηναϊκός θα φτάσει σε ακόμα μία πολύ εύκολη νίκη στο πρωτάθλημα. Θα πιάσει πλέον το ρεκόρ του στο 11-1. Επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας στις 30 του μήνα, την προσεχή Παρασκευή με την Δάφνη Αγίου Δημητρίου.
Εμείς θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Θα σας αφήσουμε να απολαύσετε τις στιγμές από τον Χριστό Παύλο Σιγιανακόπουλο ανάμεσα στις παίχτριες, το τεχνικό team του Τυρών Αθηναϊκού αλλά και τον κόλμο της ομάδας. Και θα επανέλθουμε αυτή τη φορά από τον αγωνιστικό χώρο για να έχουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστριών. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την Διονυσία Αλεξανδρή. Όσο μπορούμε να ακουστούμε, θα ακουστούμε. Πρωτάθλημα και κύπελο Παναθηναϊκέ. Το ένα στόχος είστε αγκαλιά με τον ένα στόχο. Έχει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτευχθεί. Έχουμε αποκλείσει το φαβορί. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν μπορούμε να τα αναρριθούμε. Από εκεί και πέρα, κύπελο δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μας για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε όπως πρέπει. Είμαστε πολύ κοντά. It's up to us. Είναι στο χέρι μας τελείως να πάρουμε το κύπελλο. Από εκεί και πέρα, στο σημερινό παιχνίδι, πόσο εύκολο ήταν το να βάλετε το μυαλό σας σε ένα κουτί, να προσγειωθείτε από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, την πρόκριση και ό,τι αυτό συνεπάγεται και να παίξετε σήμερα ένα παιχνίδι με μια ομάδα που μην κρυβόμαστε χαμηλότερη δυναμικότητα. Εντάξει, η αλήθεια είναι το να κερδίσει τον Ολυμπιακό με στην έδρα του και να είσαι κοντά σε ένα τίτλο. Καλό ή κακό, να μην κρυβόμαστε, τα μυαλά σου λίγο παίρνουν αέρα. Ήταν ένα παιχνίδι μετά από τρεις μέρες ρεπό, μας έδωσε η coach ρεπό. Προσπαθούσαμε λίγο να συνταχτούμε, θεωρώ ότι πήγαμε πολύ καλά.
και έχουμε και άλλο ένα παιχνίδι σε δύο μέρες. Δεν ολοκληρώνει η σεζόν, αυτό ακριβώς που είπες. Έχετε ένα παιχνίδι με τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου στην Παρασκευή. Και από εκεί και πέρα έχετε ίσως το σημαντικότερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αυτό με την Ελιτζούρ Χολών στις 5 του Γενάρη. Ναι, έχουμε ακόμα, όπως είπες, ακόμα ένα παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε φρέσκες, ξεκούραστες. Η νέα χρονιά, ο Ιανουάριος είναι ένας τεράστιος μήνας. Θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολος, έχει πάρα πολλούς αγώνες, δύσκολους αγώνες. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες στο μυαλό πρώτα και στο σώμα. Και από εκεί και πέρα η ευχή σου για το νέο έτος. Ορίστε. Η ευχή σου για το νέο έτος. Πριν να πω τις ευχές μου για το νέο έτος, θέλω να ευχαριστήσω αυτή τη μαγική ατμόσφαιρα. Πρώτη φορά τη ζω και είμαι ευγνώμων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας στηρίζει. Πραγματικά είναι τρομερή εμπειρία. Από εκεί πέρα οι ευχές μου για το νέο έτος, σίγουρα θα ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο. Αγάπη, ειρήνη και 100% η στόχη μας είναι ανοιχτή, το ξέρουμε, θέλουμε ένα double. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια και καλή χρονιά. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον άμεσο συνεργάτη της Ελένης Καπογιάννη, τον coach Ανδρέας Ζιάκα. Να ξεκινήσω και θα σε πάω λίγες μέρες νωρίτερα. Κατεβήκατε σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά δεν ήσασταν το φαβορί. Παρ' όλα αυτά, επί 40 λεπτά ήσασταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο και το αποδείξατε και μέσα στο παρκέ. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά να πούμε. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο και στους φιλάδους του Παναθηναϊκού να έχουν μια καλή χρονιά. Ναι, όπως τα είπες, εμείς είχαμε πει και πριν το παιχνίδι ότι πρέπει να μπούμε μέσα πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και πάρα πολύ δυνατοί. Και τα κορίτσια πραγματικά, αν βλέπατε πώς προετοιμαστήκανε τις τελευταίες μέρες πριν από το παιχνίδι για αυτό τον αγώνα, βγάζαν μια σιγουριά, μια βεβαιότητα ότι θα πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους και μπήκαμε όντως πραγματικά πάρα πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι. Επί 40 λεπτά τα κορίτσια βγάλαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Δεν υπήρχε καμία που να έπαιξε και να μην έδωσε και την τελευταία, και την τελευταία δύναμη που είχε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Πανηγυρίσαμε. Είδατε και σήμερα το παιχνίδι, κανένας δεν σου χαρίζει τίποτα. Εμείς πρέπει να λέμε συνέχεια ότι είμαστε μια ομάδα που ακόμα δεν έχουμε βρει 100% το ρυθμό μας, τις ισορροπίες μας, τη χημεία μας. Προσπαθούμε κάθε μέρα και ελπίζουμε κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε. Από εκεί και πέρα, πόσο εύκολο ήταν το να βάλεις τις παίκτες στη δικασία μετά από μια τεράστια πρόκριση με τον Ολυμπιακό και με τον τρόπο που ήρθε με ένα διπλό στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου, να παίξει ένα παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα στην έδρα του και να μπει κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι να είναι έτοιμος. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν αρκετά δύσκολο. Εντάξει, τα κορίτσια πήραν και όλοι μας, πήραμε κάποιο ρεπό που θέλαμε όλοι, το χρειαζόμασταν, γιατί είχαμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα και πολύ κούραση. Οπότε ήταν λογικό, αν δεις σήμερα το πρώτο δεκάλεπτο ήταν 12-12 το σκορ. Δηλαδή ήταν φανερό ότι δεν ήμασταν εκτός ρυθμού. Καταφέραμε στα επόμενα δεκάλεπτα και λίγο ανεβάσαμε την απόδοσή μας. Μοιράσαμε τον χρόνο γιατί σε δύο μέρες ξαναπαίζουμε και είναι πολύ σημαντικό. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μέσα στη Δάφνη Αγίου Δημητρίου που χρειάζεται πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό. Και πρέπει να είμαστε πάντοτε σε αυτά τα πλαίσια. Βοήθησε και η περιφέρεια τα τρύπατα που μπήκαν στην έναρξη της τρίτης περίοδου και άνοιξε ουσιαστικά την άμυνα του ΠΑΣ. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό γιατί ο ΠΑΣ Γιάννενα διάλεξε σήμερα να παίξει στην άμυνα του πολύ κλειστά. Από το πρώτο δευτερόλεπτο, δηλαδή από τις πρώτες επιθέσεις, μας δίνανε τα σουτ. Και εμείς, επειδή ήμασταν εκτός ρυθμού, δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε. Τα κορίτσια βρήκαν το ρυθμό του στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως και από το δεύτερο δεκάλεπτο. Μπήκανε και τα σουτ, οπότε το μάτς κύλησε φυσιολογικά. Και ευχές για την νέα σεζόν που έρχεται σε λίγες μέρες. Οι ευχές πρώτα απ' όλα είναι υγεία να έχουμε όλοι, να είμαστε δυνατοί και γεροί μέσα στο γήπεδο, όλος ο κόσμος το ίδιο. Και για την ομάδα ελπίζω να πετύχει τους στόχους της. Έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στο Final Four και να πετύχουμε ένα στόχο που είναι να πάρουμε ένα τίτλο, το κύπελο.
και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει και στο πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, αυτά από το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Να ευχαριστήσουμε τον Θοδωρή Κότσικα που ήταν οργανωστή της παραγωγής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Μπούκουρας. Από εμάς τις θερμότερες ευχές μας για το νέο έτος. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία. Καλό βράδυ από το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος.